δεν πήγαινε μόνο ξένο. Έχετε φωτογραφίες από αυτά τα. Έχω φωτογραφίες, ναι, έχω φωτογραφίες. Αλλά κάπου τις έχω τώρα. Νομίζω είναι και στο Facebook, στο. Τους έχω και στο δικό μου το site. Αν τις βρω, πότε θα ήταν ξανά, δεν θα τις προωθήσω. Εδώ θα είμαστε και την άλλη. Εδώ θα είμαστε και την άλλη. Θα σας βρω και θα σας δώσω. Ωραία. Ναι, είναι φημισμένο το μαγαζί, ότι είναι ασχοματίες. Εγώ είχα φέρει ήμουνα χρόνια στη Νέα Υόρκη. Ήμουνα στη Νέα Υόρκη, εγώ, τη Φλόριδα, εκεί πέρα το ξεκίνησα. Και το έφερα εδώ. Στις παραλίες της Φλόριδα. Ναι, ναι. Ωραία. Εγώ όμως πάει κύριε Φιλοποδό, για να μην κάνω μια περιήγηση σε όλα αυτά τα αντικείμενα που βλέπω σήμερα εδώ και μου φαίνεται και περίεργα, ξέρεις. Εγώ βλέπω ένα τουφέκι, παπάλαιο. Ναι. Καλά, εγώ ένα τουφέκι δεν τα πλησιάζω, όπως ξέρεις. Εκείνο έτσι. Εκεί πέρα, αλλά στη γωνία, είναι το γουδί του, του γιατρού του Ζερβού. Που κοπάλαγε τα φάρμακα. Θα πάω να τα δω εγώ όλα. Να τα δείτε όλα. Βρισκόμαστε στον όφο εδώ, στον Άγιο Ταξιάρχη στους Αλιγράδες. Βέβαια πρέπει να σας πούμε ότι η θέα είναι πανοραμική. Εξάλλου θα δείτε πλάνα, τώρα σε λίγο, στις ναι, δέκτες σας. Έχουμε ένα υψόμετρο ναι. αρκετά μεγάλο για την Νότια Κερκύρα. Μιλάμε για 132 μέτρα, ανατολικά του χωριού. Βλέπουμε το χωριό κάτω στο πιάτο μας, κοιτώντας δυτικά προς τη θάλασσα, προς την Κορυσίων, προς τον Ίσο. Και κοιτώντας ανατολικά θαυμάζουμε το Φλωμό. Στο ύψωμα, έτσι, δυτικότερα μπορούμε να δούμε τα Βασιλάτικα, τους Κορακάδες, στην κορυφή την Παναγία την Αντιβουνιώτισσα Κορακάδων. Mm. Κατεβαίνοντας είναι το Πετριτή με τον Έγρυπο, το γνωστό λιμανάκι το παλιό που έχουμε επισκεφτεί και εκεί την περιοχή. Ακριβώς. Κολοκύθι ή Άγιος Νικόλαος και Ρουμανάδες στο ύψωμα. Ακριβώς, ναι. Και συνεχίζοντας μπορούμε να δούμε μέχρι το Νεοχωράκι επίσης από κάτω και συνεχίζοντας κοιτώντας νότια μπορούμε να δούμε όλα τα χωριά της Λευκύμης. Καταλαβαίνεις λοιπόν, όποιος έρθει εδώ επάνω στο λόφο του Αγίου Ταξιάρχη, τι μπορεί να δει. Τι μπορεί να θαυμάσει. Τι μπορεί να θαυμάσει, έτσι. Ναι. Βέβαια. Να πούμε δύο λόγια για το ναό. Ναι. Αν και είναι κλειστό δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Ναι, ήρθαμε λίγο νωρίτερα και πριν βρεθούμε με τους κατοίκους εδώ που έχουμε την επαφή, ναι. είπαμε να κάνουμε μια βόλτα μόνοι μας. Μόνοι μας, μόνοι ναι. μας. Ναι, να τους αφήσουμε λίγο να ξεκουραστούν. Και θα βρεθούμε. Έτσι, και θα βρεθούμε αργότερα. Βέβαια. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε δύο λόγια ιστορικά για τον ναό. Ξέρουμε, κάποια πράγματα δεν ξέρουμε. Το ναό των Ταξιαρχών το πρωτοσυναντάμε, εγγράφω σε μια νοταραϊκή πράξη του 1549,
όπου αναφέρεται να πουλήσουν το κρασί, να φέρουν μια καμπάνα εις τη μονή του ταξιάρχου, η οποία είναι κείμενη στο χωρίο των Αργυράδων. Όπως φαίνεται από αυτό το έγγραφο, την νοτερική πράξη, υπήρχε ένα καμπαναριό στα νοτιοδυτικά του ναού. Το καμπαναριό φυσικά σήμερα δεν υπάρχει. Μια και είπαμε για κάποιες ανακαλύψεις, τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει, να πούμε ότι το 1922, όταν παραχωρήθηκε ο χώρος στην κοινότητα για να γίνει το νεκροταφείο του χωριού, τότε βρήκανε, αυτοί που κάνανε τα έργα, ένα στρογγυλό τάφο με ακτινοτά τα κεφάλια προς το κέντρο. Τώρα, τι ήταν αυτό το πράγμα, δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε. Λοιπόν, αυτός ο τάφος ίσως να ανάγεται σε πολύ πολύ παλαιότερη εποχή, δηλαδή μπορεί να μιλάμε για αρκετά π.Χ. Δυστυχώς δεν σώθηκε τίποτα, ούτε καν αν ήταν κατασκευασμένος από κάποιο μάρμαρο και είχε διασωθεί στη διάρκεια των αιώνων. Επίσης είχε βρεθεί και ένα οστεοφυλάκιο αργότερα. Αυτό επίσης δεν γνωρίζουμε από τι ήταν. Αργότερα, μιλάμε για το 1610, συγκροτήθηκε ο ναός σε αδελφότητα, επειδή όπως λένε τα κείμενα της εποχής, ο ναός των ταξιαρχών ήταν ερυπωμένος, καμένος και αφανισμένος. Όπως λέει η νοτεριακή πράξη, από πάσα πράγμα όσων και από αδελφούς και εκτιτόρους, οι οποίοι απότυχαν και χάθησαν όλοι. Εν συνεχεία είναι γνωστά κάποια ονόματα κτητόρων στη διάρκεια των αιώνων. Σήμερα ο ναός είναι ενωριακός, ανήκει στην ενωρία του Αγίου Ιωάννη, το ναό που είχαμε επισκεφθεί, στον άλλο λόφο απέναντί μας. Και νομίζω ότι εκτός από το ένα άλλο χαρακτηριστικό του ναού είναι και ο πρόναος, ο οποίος ακόμα διατηρείται. Είναι ο μοναδικός ναός στους Αργυράδες που έχει πρόναο ακόμα και σήμερα. Βεβαίως, όποιος έρθει εδώ, νομίζω ότι το πρώτο που πρέπει να θαυμάσει είναι η θέα, όπως αναφερθήκαμε, η οποία είναι πανοραμική, είναι γύρω-γύρω, είναι στην κορυφή του λόφου ταξιάρχης και μπορεί να δει πράγματα που σίγουρα θα μείνει πολύ ικανοποιημένο το μάτι του από αυτά που θα δει. Λοιπόν, αφού ακούσαμε αυτά τα ιστορικά στοιχεία για τον ναό Μάκη, πρέπει να σου πω ότι πίσω ακριβώς από εμάς φαίνεται και η Ιγουμενίτσα. Ήδη αυτή τη στιγμή μπαίνει στον κόλπο, ή βγαίνει ο άνθρωπος. Μάλλον ξεμύτησε από τον κόλπο. Της Ιγουμενίτσας το καράδι. Ένα φερικοτάκι. Ναι, φαίνεται.
σου. Στην πάντα στο μπαρμπάτι λάμπει ο ήλιος σαν διαμάτι. Μια βαρκούλα με γουλιά θα μας πάει στη δασιά. Στην πάντα στο μπαρμπάτι λάμπει ο ήλιος σαν διαμάτι. Μια βαρκούλα με γουλιά θα μας πάει στη δασιά. Στο κασιόπι στα στενά θα σηκώσουμε πανιά. Στο νησάκι στο γυμάρι πρώτο βγαίνει το φεγγάρι. Στο κασιόπι στα στενά θα σηκώσουμε πανιά. Στο κανόνι, στο καρδάκι θα χορέψουμε σε τάκι. Και στο πόρο ποταμό, στο ψηλό καμπαναριό. Στο κανόνι, στο καρδάκι θα χορέψουμε σε τάκι. Και στο πόρο ποταμό, στο ψηλό καμπαναριό.